τα χόρτα. Αφού δεν έχει. Αν είχε όμως. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Μπορούμε να αρχίσουμε ή περιμένουμε κανέναν άλλον? Μπορούμε. Είμαστε απαρτία. Ορίστε, καθίστε. Καθίστε. Σας είπα, καθίστε. Εγώ, ο Αντώνιος Παπαστάθης του Ευσταθείου, έχων σώα στα σφρένας. Δηλώνω ενώπιον του συμβολιογράφου Ζαβολιά Χαράλαπου και των μαρτύρων Τάκου Γεωργίου και Ισμήνης Λαυτσή, ότι σε περίπτωση θανάτου μου... ότι σε περίπτωση θανάτου μου εγκαθιστώ και ονομάζω κληρονόμους μου τους κάτωθι. Πρώτον, των ευστάθειων αγνώστων λοιπόν στοιχείων ιών μου απ' την παράνομη σχέση μου μετά της βασιλικής Καρλάτου. Σας παρακαλώ! Ορίστε, δεν με πιστεύετε? Ιδού. Τον άτιμο το συγχωρεμένο! Λίγο σεβασμός! Τι σεβασμός? Σεβασμός, κύριε συμβουλεογράφε μου! Σεβασμός! Μου βάζει κληρονόμο έναν ιό αγνώστων λοιπόν στοιχείων, έναν ιό που ούτε το όνομά του γνωρίζω. Τόσα χρόνια, Μάρκο, δεν ήξερα τίποτα γι' αυτόν. Τίποτα γι' αυτόν τον ιό! Πού ιός να τον τζακίσει! Έχει δίκιο η χείρα, νύφη μου. Την ύπαρξη αυτού του αυθαίρετου γιου πρώτη φορά την ακούω. Αυτό είναι σκάνδαλο! Δεν μπορούμε να βάλουμε κληρονόμο σε κάποιον ευστάθειων αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Μιλήστε κι εσείς, κύριε Πετσοκόφτη. Νομικός σύμβολος της εταιρείας μας είστε. Τι διαθήκη είναι αυτή? Σας παρακαλώ. Κατανοώ την αναστάτωσή σας. Αλλά αυτή είναι η διαθήκη που μου άφησε ο ΕΚ λοιπόν και πρέπει να μ' αφήσετε να τη διαβάσω. Άλλωστε εσείς ζητήσατε να ανοίξει η διαθήκη. Λοιπόν, ή μ' αφήνετε να τη διαβάσω ή την παίρνω και φεύγω. Τι θα πει φεύγετε? Συνεχίστε παρακαλώ. Ο ιός τούτος, καρπός παράνομος και αυθαίρετος, εγεννήθη το 1958 εις Αθήνας. Εις αυτόν μεταβιβάζω το 80% της ακινήτου περιουσίας της ΑΕ Παπαστάθη και το 70% των μετοχών μου. Όχι και αυτό, άτιμε. Σας παρακαλώ. Όχι, απάνθρωπε Μακαρίτη. Σας παρακαλώ. Εις την σύζυγό μου Μάρθα Παπαστάθη, το γένος Μπούρα, μεταβιβάζω το 20% των μετοχών μου και το 10% της ακινήτου περιουσίας μου. Αδέρφη, είσαι μεγάλη κούφ. Μα επιτέλους θα με αφήσετε να τελειώσω! Τι να τελειώσει, μας τελείωσε ο Μακαρίτης. Αυτή ήταν η επιθυμία του, τι να σας κάνω εγώ. Γιατί κάνετε έτσι? Εις τον αδερφό μου Μάρκο, εσύ είσαι αυτός? Ο ίδιος. Θα φας καλά. Γράφει τίποτα? Εις τον αδερφό μου Μάρκο, μεταβιβάζω το 10% της ακινήτου περιουσίας μου και το 100% της εξοχικής μου κατοικίας εις τοποθεσία Χαμολιάς. Με την προϋπόθεση όμως ότι θα κάνει παν ό,τι είναι δυνατόν δια την ανέβρεση του παράνομου και αυθαίρετου γιού μου. Αυτό μας έλειπε. Να ψάξουμε να βρούμε τον Τρεχαγυρευόπουλο, να τον βάλουμε αφεντικό στο κεφάλι μας. Έχει δίκιο ο κουνιάδος μου. Δεν νομίζω ότι έχει δίκιο. Αν δεν βρείτε το γιο του εκλειπώντος, η περιουσία δεν θα μεταβιβαστεί σε κανέναν. Θα πάει στα ψάρια. Αυτός είναι ο όρος της διαθήκης. Ψάρια, τι ψάρια? Καλά, μιλάμε για πολύ μούτρο Μακαρίτης, ε. Και εσύ, αγαθιάρα, μου έλεγες να του κάνω την καλή, πας και αφήσεις τίποτα στο όνομά μου. Κρίμα της πάπιας που το άλλαζα. Άρα, αδέρφη, πώς ξηγήθηκες έτσι? Και δεν φτάνει που δεν μας άφησε τίποτα. Μας φόρτωσε με την υποχρέωση να βρούμε τον παράνομο γιο του για να πάρουμε τα λίγα ψίχουλα που μας άφησε. Μεγάλη χάρη του Λεχρήτη που θα τον ψάξουμε κιόλας. Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά σαν νομικό σύμβουλος της εταιρείας σας συμβουλεύω να βρείτε πάση θυσία το γιο. Μόλις θα τον βρούμε, θα κινήσουμε γη και ουρανό, αλλά θα τον βρούμε τον αυθαίρετο. Μην κουνηθεί κανείς σας στην πουμπούνισσα. Σταμάτα να πυροβολεί και παραδώσου. Ήταν ή ήταν. Μα δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι αυθαίρετος και διατηρείς και παράνομο σταθμό. Ο σταθμός είναι στο σπίτι μου και στο σπίτι μου κάνω ό,τι θέλω εγώ! Ναι, αλλά το σπίτι σου είναι αυθαίρετο και επομένως και η κεραία σου είναι παράνομη! Δεν έχεις άδεια!
Ακούστε κυρίες και κύριοι, τι λέει η διοίκηση. Μας λέει παράνομους εμάς τους θύμιους και αφήνει ελεύθερους τους κλέφτες που κλέβουν τα δημόσια ταμεία. Αυτή είναι η ευυπόληπτη. Λοιπόν κυρίες και κύριοι, ο σταθμός μου δεν θα σταματήσει. Θα συνεχίσει να εκπέμπει την εκπομπή του και αυτή τη στιγμή αφιερώνω ένα τραγουδάκι στην αγαπημένη μου Λίζα που είναι στο Ψιλικαντζίδικο η Ξανθιά. Τη διεύθυνση δεν λέμε, την καψούρα μας όμως τη λέμε. I love you, Λίζα. Και τώρα 3 λεπτά διάλειμμα για την πολιτιστική σας κουλτούρα. Και μην κουνηθεί κανείς, σας τάποσα τον κόλο. Μου λες μ' αγαπάς, εγώ να δεις. Μου λες με πονάς, εγώ να δεις. Μου λες μ' αγαπάς, μου λες πως πέτας και πως μακριά μου δεν ζεις. Εγώ να δεις. Εγώ να δεις. Μου λες μ' αγαπάς, εγώ να δεις. Μου λες με πονάς, εγώ να δεις. Μου λες μ' αγαπάς και σαν με κοιτάς στο σώμα μου θέλεις να πεις. Εγώ να δεις. Εγώ να δεις. Εγώ αγάπη μου να δεις. Έλα Κούβελα εσύ, αγωνίζομαι, θα νικήσω Κούβελα. Ναι, όπως νίκησες. Ναι. Ναι. Όχι. Ναι. Όχι. Μου την πέφτουνε. Εσύ θα κατέβεις, μας έχεις πρίξει, το καταλαβαίνεις. Όχι μόνο θα σας πρίξω, αλλά θα σας τουμπανιάσω. Άμα κατέβεις, θα σε σκίσω, λε. Α, εσύ δεν τρώγεσαι. Κατέβα από τα αφαίρετο και θα το μετανιώσεις. Εσύ θα το μετανιώσεις. Έτσι και κουνηθείς. Εγώ, ρε, είμαι οργανωμένος. Εγώ εδώ απάνω αγωνίζομαι για να εκπέμπω την αγάπη μου στη Λίζα, ρε. Κακό είναι. Κακό δεν είναι η αγάπη. Αλλά να. Η πολεοδομία ανακάλυψε ότι το σπίτι σου είναι αφαίρετο και πρέπει να γκρεμιστεί. Αν μου γκρεμίσει το σπίτι θα βουτήξω την κεραία και θα στην περάσω σαν τον Αθανάσιο Διάκο. Α, εσύ δεν τρώγεσαι. Ισοπεδώστε το αφαίρετο! Μας τώρα, ισοπαίδωνε. Ρε, σταματήστε την πουλτόζα, γιατί θα γίνει εδώ πέρα ο χορός του Ζαλόκου. Αν δεν κατέβεις δεν σταματάνε. Μολόλαβε. Ωραία. Φύγαμε. Πού πας, ρε! Θα μου κρεμίσεις το σπίτι, ρε! Ρε, είμαι εσύ με την πουλντόζα! Πού είναι εσύ! Έχω τρομαλάκα! Να! Σταμάτα, ρε! Ω! Ρε, εσύ θα με σκοτώσεις! Μα είσαι μαλάκας! Come on.
εξάρτηση που με έφυγε την αστυνομία συνελήφθη τελικά ο Ταραξίας Τάκης Καρλάδος από την Κοκκινιά. Αυτός είναι. Μάρθα! Μάρθα! Ο Στάθης προημερών είχε στήσει το ραδιοσταθμό του στο αυθαίρετο σπίτι του πάνω στα κεραμίδια ακριβώς για να εκπέμπει ερωτικά μηνύματα για την αγαπημένη του. Αλλά η συντονισμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας μάταιωσε το έργο του και τελικά ο Στάθης, όπως είδατε, συνελήφθη δέσμιος και οδηγήθηκε στα κρατητήρια. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Στάθης Καρλάδος θα ανακριθεί. Το περίμενες? Μάλιστα. Στη γη τον γυρεύαμε και στην τηλεόραση τον βρήκαμε. Τι κάνουμε τώρα? Θα πάμε να τον βρούμε, να τον βοηθήσουμε. Δεν μπορεί ένας Παπαστάθης να βρίσκεται στη φυλακή. Βρε, με τι άνθρωπο μας έμπλεξε ο Μακαρίτης. Καλέ, αυτός είναι αναρχικός. Καλέ, τι αναρχικός. Ερωτευμένος είναι άνθρωπος και για την καψούρα το έκανε το σπίτι του χάνει της γραβιάς. Καλά, μιλάμε ότι πολύ το πάω το τύπο, Εσύ μην ξερογλύφεσαι. Για άλλην έκανε τον Αθανάσιο Διάκο στο αυθαίρετό του. Κάμα στη χάρη, μωρέ τώρα. Αφού σου λέω, άμα τον βάλω εγώ στο χέρι, τελείωσε. Ο Μάρκος είναι θείος του. Αφήστε τώρα τα θείος και τις μαλαγανιές. Αντικειμενικός μας σκοπός είναι πώς θα τον μπερδέψουμε για να του φάμε την κληρονομιά. Εντάξει, μπορεί να φέρθηκε ηρωικά στην αγάπη του, αλλά αυτά δεν σημαίνει ότι ξέρει και από επιχειρήσεις. Άλλο κρατάω όπλο και άλλο κρατάω μολύβι. Γι' αυτό θέλω αυτή τη στιγμή να μου υποσχεθείς, Μάρθα, ότι κανείς μας δεν θα προσπαθήσει να τον τυλίξει για προσωπικό του συμφέρον. Και οι δυο μαζί θα τον τυλίξουμε σε μια κόλλα χαρτί και θα μοιράσουμε την κληρονομιά στα δύο. Πώς τα κατάφερες και κατήθησες σαν κρεμισμένος φούρνο, δεν ξέρω. Μην πήρε, μετά από τόσο ξύλο είναι δυνατό να μην έχεις ούτε μια μελανιά επάνω σου? Αφού δεν έχω αίμα. Αυτό να μου πεις. Γιατί νομίζεις ότι έχεις εσύ? Έχεις τα διάλογα και εσύ ουφ και ουφ, μας έφρυξε. Δεν γίνεται τίποτα με σένα. Πάω μπας και βρω καμιά ηλεκτρική σκούπα και καθαρίσεις. Μαλλιού, πού σκέφτηκες ρε φίλε εκεί πέρα? Άσε ρε φίλε, άσε. Στη φύλαξη. Διατάξτε. Οδήγησε τη Δεσποινίδα στον κρατούμενο. Ευχαριστώ. Περάστε. Κύριε Διχτά. Λέγε. Η Δεσποινίδα είναι κρατουμένη, να τη φυλάω? Όχι. Πάει στον κρατούμενο, λέγε τι θέλεις. Μέσα, θέλω μια ηλεκτρική σκούπα αν υπάρχει. Δεν έχουμε. Τι δεν έχουμε, κύριε Διχτά, ο κρατούμενος είναι γεμάτο σκόνη, δεν βλέπετε? Μα φύγε από εδώ, εδώ δεν άξα την έκτης. Πήγα να την αχθείς στον θαραλού και ακάσει τον κρατούμενο. Πάτε πράγμα, μέσα, μετά σε ποιος φυλά. Φύγε από εδώ, φύγε από εδώ, φύγε από εδώ. Δεν ξανακάνω φυλακή με τον καπέταρνακη που φυτούρλα το μουστακί. Τα συζητήσαμε. Συμφωνήσαμε! Οχ, εσύ εδώ! Εγώ εδώ. Τώρα μόλις είδα στην τηλεόραση. Με έδειξε με ένα τηλεόραση? Ναι. Ήμουν καλός, Ρε παιδάκι, μόνο και μόνο για να στείλεις ερωτικά μηνύματα τα έκανες όλα αυτά. Μα δεν ξέρεις γιατί τα έκανα. Όχι βέβαια. Αγαπάμε έναν άνθρωπο όταν μας αγαπάει και αυτός, διάβολε. Εσύ Λίζα, εγώ έφαγα τόσο ξύλο για σένα. Έπεσε ολόκληρο σπίτι επάνω μου. Έχω γίνει σαν κουραμιές αφού σ' αγαπάω. Εγώ όμως δεν σ' αγαπώ. Πώς να σ' αγαπήσω, δηλαδή, επειδή με πήρες 2-3 φορές από πίσω? Εντάξει, να σε πάρω και μια φορά από μπροστά, να τελειώνει. Ώστε έτσι λοιπόν, ο Στάθης είναι Παπαστάθης, γιος και κληρονόμος της δυναστείας των Παπασταθέων. Τι μου λέτε? Δυστυχώς για μας τους υπόλοιπους κληρονόμους. Έτσι και χειρότερα. Τότε πάμε στο κρατητήριο να τον παραλάβετε. Διότι ο τόπος έχει ανάγκη από Παπασταθέους. Δεν μπορούμε να τους κρατάμε μέσα. Και εγώ, ξέρετε, είμαι αξιωματικός καριέρας. Συγγνώμη κύριε διοικητά μου, πώς μπορώ να τον δω λίγο στη μάπα? Βεβαίως. Να. Δεν γίνεται. Ωμα κύριε διοικητά, εδώ δεν είναι τόπος για κληρονομιές. Έπειτα ο Στάθης έχει περάσει μια τόσο περίεργη μέρα. Ας τον βοηθήσουμε να ξεκουραστεί, Μη μας πάθει κανένα ψυχικό τραλαλά, τι λέτε? Μάλιστα, βεβαίως. Όχι. Δεν μπορώ να κρατάω φυλακισμένο τον πλουσιότερο Έλληνα, διότι εγώ είμαι αξιωματικός καριέρας και δεν θέλω να μπω σε διαθεσιμότητα πριν της ώρας μου. Εσείς δεν έχετε να πάθετε τίποτα. Απλώς θα μας δώσετε το χρόνο να προετοιμαστούμε κι εμείς για την υποδοχή που θα του κάνουμε. Έως τότε όμως, μην αφήσετε το Στάθη έτσι. Φροντίστε τον όσο μπορείτε. Κάνετε την κράτησή του όσο μπορείτε πιο ανώδυνη. Μόνο πιο ανώδυνη. Σαν πρόεδρο της Δημοκρατίας θα τον έχω. Διότι δεν ξέρω αν σας το είπα και πριν. Εγώ είμαι αξιωματικός καριέρας. Ρε φιλαρά, μήπως ήρθε καμιά γυναίκα εδώ και με ζήτησε? Ορίστε. Τι ορίστε ρε. Λέω αν ήρθε καμιά γυναίκα και με ζήτησε. Τώρα πλάκα με κάνεις ρε φιλαρά, είσαι ο φορολόγης. Ολόκληρη κομμενάρα πέρασε εδώ μέσα, βρε! Δεν την είδες, τυφλός είσαι! Ναι, είμαι τυφλός από αγάπη! Και δεν μου λες τι είπε?
σε είπε ότι είσαι τρελός. Ναι ρε, τρελός από αγάπη, και εγώ τι της είπα. Εσύ και ρώτησες να σε πει αν ήσουν ένα καλός στην τηλεόραση. Δεν μου λες ρε φιλάρα, καλλιτέχνης είσαι. Ναι. Και δεν μου λες, παίζει κανένα σύριαλ γι' αυτό, σε ξεσκίσαν έτσι. Δεν μου λες ρε φιλέ, γιατί ξύνεις το κεφάλι σου πάνω από το καπέλο. Γιατί ρε φιλάρα, εσένα όταν σε τρώει ο κόλος σου βγάζει το πανταλόνι. Ας τα διάλα ρε. Ας τα διάλα, γύφτο, έλα να με ξεσκονίσεις. Ρες. Σιγάρα φιλάρα, με έκανες χάλια ρε. Σιγάρα. Εγώ να λουστώ θέλω. Βεβαίως θα λουστείς και θα λουστείς και θα σενιαριστείς και θα παραφουμαριστείς. Αλλά πάνω απ' όλα θα φας ό,τι τραβάει η καρδούλα σου. Εγώ. Βεβαίως εσύ. Γιατί. Μα γιατί όποιος έχει ατιμούλη κομπάρμα στην κορώνη τη βγάζει πάντοτε καθαρή. Εγώ έχω μπάρμα στην κορώνη. Ναι, εμένα δεν το βλέπεις. Και εφόσον είχα μπάρμπα στην κορώνη, γιατί αφήσατε τον μπολντόζα και με έκανε μαύρο στο ξύλο. Σας παρακαλώ, δεν είδα τίποτα, δεν ξέρω τίποτα αν και ήμουνα μπροστά. Μην το κάνετε θέμα, γιατί μπορεί να φάω καμιά μετάθεση και έχω οικογένεια. Πάντως, ό,τι και να μου ζητήσετε, θα γίνει αμέσως. Αμέσως. Ό,τι ζητήσω. Ναι, 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 ναι. Να μου φέρεις τον μπολντόζα. Ορίστε. Τον μπολντόζα. Τον οδηγό της μπουλντόζας. Ε, βέβαια, όχι την μπουλντόζα. Για να συγκρινόμαστε. Έγινε αμέσως. Τον οδηγό της μπουλντόζας. Έλα εδώ ρε. Γιατί το κλέβεις το αγγούρι. Συνήθεια βλέπεις. Φιλιάρα, να πω και εγώ κάτι. Εντάξει. Φάρε τα κουκούτσια και άφησέ μου το καρπούζι, έτσι. Εντάξει, εντάξει. Πολύ ξεγημένο πάλι κάτι. Σιγάρα φιλιάρα, να κάνεις χάλια με. Έλα εδώ. Ορίστε στον έφερα. Έλα εδώ, αγόρι μου. Κάτσε εκεί ακίνητος. Μην κουνηθείς όμως. Ρωτσί! Τι βάλατε! Εγώ τη δουλειά μου έκανα. Εγώ να σε εκτελούσα. Και επειδή εκτελούσες εντολές έπρεπε εμένα να με κάνεις μαύρο στο ξύλο. Αφού μου κάνεις το μάγκα και το ζώο, το τι θέλω να κάνω, ε! Κάνεις μάγκα, εμένα, ναι. Έλα εδώ, όργανο. Κάτσε τον εκεί. Μην κουνηθείς. Κάτσε εκεί ακίνητος όμως. Σε παρακαλώ. Έτσι, δεν πάθουμε καμία ζημιά. Μαρκό, έχω να σου κάνω μια πρόταση. Τι πρόταση? Άκου, υπάρχουν κάτι γραφεία. Πας, δίνεις την εντολή και αναλαμβάνουν την υπόθεσή σου. Ποια υπόθεσή σου? Τα γραφεία λέγονται γραφεία δολοφονιών. Και πόσο? Εξαρτάται. Από τι εξαρτάται? Άλλο τροχαίο, άλλο πνιγμός και άλλο αυτοκτονία. Αυτοκτονούν κιόλας. Το διαφημίζουν κι αυτό. Τι λες? Μάρθα, Μάρθα, μην κάνεις τέτοιες σκέψεις. Ανιψιός μου είναι. Αίμα μου είναι. Θείος του είμαι. Όχι, όχι. Έχω τα σχέδιό μου. Να σερβίρω. Βεβαίως, και άργησες. Δεν μου λες όργανο. Μάρθα, μήπως είναι ο τελευταίος τρόπος εξέλιξης, ανάκρισης αυτό που γίνεται εδώ. Μα τι λέτε τώρα, είναι δυνατόν, κανένας δεν μπορεί να ανακρίνει εσάς. Δεν μου λέτε, τι θα λέγατε για ένα κρασί σοδιάς 69 ή μια σχομπάνια σοδιάς 70. Κοίτα να δεις που θα κουφαθώ χωρίς να με ανακρίνουνε. Άνοιξέ τα και τα δύο. Σβέλτα όργανο. Σβέλτα γρήγορα και τα δύο. Έχεις μέσω μεσία τυμπούλικο. Τίποτε άλλο. Δεν μου λέτε, στο σώμα σας έχετε κλαρίνα. Ορίστε, κλαρίνα. Ναι, εννοώ μουσικά όργανα. Ακορντεόν, βιολιά. Καμιά πίπιζα. Αυτά διάλεγε. Βεβαίως έχουμε, μήπως θέλετε να τα καλέσω να έρθουν τώρα εδώ αμέσως να παίξουν μόνο για σας και μόνο για σας. Βεβαίως θα τα καλέσεις, αλλά θα σου πω εγώ που θα παίξουν. Πού θα παίξουν? Θα δεις. Παραπαπαπα.
Η νύχτα είναι, η νύχτα είναι πονηρή. Είναι σπιούνος, σπιούνος το πεκάρι. Αγάπη μου μην αφαιθείς τον ύπνο σου. Κι αγάπη κι αγάπη έβρισα άλλη. Αχλιζάκι, αχλιζάκι, ξύπνα ξύπνα να με δεις. Εγώ μονάχα σ' αγαπώ, εγώ μονάχα σε ζητώ. Και με στη νύχτα, και με στη νύχτα τραγουδώ. Αχλιζάκι, αχλιζάκι, άλλον μην ονειρευτείς. Μέσα στη νύχτα τραγουδώ, μέσα στη νύχτα τραγουδώ. Και στο πρεβά, και στο πρεβά, ζήσω αγριθμό. Παραπαπαπαμ, παπαπαμ, παραπαπαπαμ. Αχλιζάκι, αχλιζάκι, άλλον μην ονειρευτείς. Μέσα στη νύχτα τραγουδώ, μέσα στη νύχτα τραγουδώ. Και στο πρέβα, και στο πρέβα ζήσω αγριθμό. Αστυνομία ηλίθιε! Και αστυνομία ρε μυαλό φυγώθηκε! Δεν βλέπεις καβό, είσαι αστυνομία είμαστε! Και τι θέλει αστυνομία και κάνει καντάδα στο σπίτι μου! Εγώ θέλω τη Λίζα! Και να κατέβει τώρα, γιατί άμα δεν κατέβει θα ανέβουμε όλοι επάνω και θα γίνουμε ένα μάτσο πάτσι ρε! Τι γυρεύεις εδώ πέρα νυχτιάτικα παιδάκι μου και με έχεις κάνει ρεζίλη στη γειτονιά! Κατέβα κάτω ρε Λιζάρα να σου πω την αγάπη μου με περεστρόικα! Ναι, και τι σημαίνει περεστρόικα? Το λέει η λέξη μόνη της! Γυρίζεις γύρω γύρω από το ΙΚΑ, περεστρόικα! Κατέβα! Αν δεν κατέβεις, θα ξαναρχίσω. Πάμε, παιδιά! Όχι, όχι. Κατεβαίνω, κατεβαίνω. Ρε φίλε, το παρατραβάς. Γιατί? Δεν έχω μέσον. Μα έχεις μέσον, αλλά εντάξει, τι άλλο κάνουμε, το παρατραβάς. Έχω μέσον. Έχει. Τότε γιατί επιμένεις αφού έχω μέσον? Εγώ πρέπει να κάνω αυτό που θέλω. Γιατί έχω μέσον. Ωραία, έχεις μέσον, αλλά μην το τραβάς. Έχω μέσον. Έχει. Θα το τραβώ όσο θέλω. Σε τι νοιάζει? Όχι, με νοιάζει. Μη σε πάω μέσα. Ορίστε, ήρθα. Ωχ, παιδάκι μου, πώς κατέβηκες έτσι? Θα μην εσείς, κατεβάστε τα πηλίκια γρήγορα. Στο πρόσωπο όλοι. Στο πρόσωπο είπα. Εσύ μεταβολή που δεν φοράς. Άκου να σου πω, ή φεύγεις αυτή τη στιγμή από εδώ πέρα, ή βγάζω το πουκάμισο και μένω ολόχυμνη. Όχι, θα κρυώσω. Θα κρυώσεις, Λιζάκι μου. Λιζάκι μου γλυκό, ό,τι έκανα, το έκανα για σένα, μανάρι. Μόνο για σένα, σε λατρεύω. Πω, πού τη βλέπω? Τι βλέπεις ρε κολόγερε, αχιστά διάλο πήγαινε κοιμήσου. Σου είπε κανείς να βλέπεις? Αν να καθείς. Φύγε βρε παιδάκι μου, σε παρακαλώ, φύγε. Φύγε ρε, φύγε ρε, μη στη μου πουνήσω. Φύγε ρε. Ο πατέρας έχει άγριες διαθέσεις. Λοιπόν πήγαινε και θα τα πούμε αύριο, θα σε δω, Λίζα μου. Λόγος, κλείνεται επρί. Ροπ. Υμπρός, μαρς. Ένα στα αριστερό, καψούρα στο δεξί. Ένα στα αριστερό, καψούρα στο δεξί. Λίζα στα αριστερό, καψούρα στο αριστερό. Καψούρα στο δεξί, πού με πάτε ρε παιδιά? Μέσα. Γιατί ρε παιδιά? Γιατί σε έχουμε χαρωμένο, πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Όλοι αγαπήσαμε, όχι και έτσι. Εγώ παραγάπησα ρε παιδιά. Μέσα γρήγορα. Στο κυζνάνι. Γιατί καλωσόρισε, εγώ μια ζωή εδώ ήμουνα. Άκου καλωσόρισε, τι λέει κύριε Νιχοκόπτη? Όχι, Πετσοκόπτης κύριε. Εντάξει μου, εδώ με χέρι τώρα. Εγώ ποιος είμαι, μπορείτε να μου πείτε? Στάθη,
Στάθη, παιδί μου, επέτρεψέ μου να σε ασφαλτώ. Αυτά τα μάτσα μούτσα μου τη δίνουν. Εγώ ποιος είμαι, κύριε? Είστε σαν νομικός σύμβουλος της εταιρείας. Είμαι υποχρεωμένος να σας πω ότι... Με το μαλακό, με το μαλακό. Θα τα πούμε στο γραφείο. Πέρασε πάνω και εκεί θα τα μάτσω. Τι πάμε απάνω και θα τα πούμε, κύριε Παπαστάθη? Όχι, Παπαστάθη. Στάθη, σκέτο. Βγάλε το παπά. Παπαστάθη, εσύ. Όχι, συγχωρείτε. Κοιτάξτε, βγάλε το παπά, τι μένει. Το παπά. Όχι! Αν μου βγάλεις το παπά, μένει. Τι μένει? Το Στάθης. Μπράβο, εγώ ποιος είμαι? Αλλά παπά Στάθης. Όχι, βρε μαλάκα. Αν μου βγάλεις το παπά και μείνει το Στάθης, τι μένει? Παπά Στάθης. Τι με πρίζεις εμένα τώρα, μην μου τα αρχίσεις και μου τη βαράς, έτσι? Όχι, άντε μη σε χέσω. Όχι, Στάθη με λες. Να πω με το δεξί. Έλα, πάμε πάνω. Θα γνωρίσεις και την κόρη μου. Βάλε το δεξί το πόδι. Έτσι. Έτσι, μπράβο. Δεν συντάδετε, σε καλώς φαίνεται. Για στα αλλάξει τύχη μας. Καλώς, καλώς. Θα μας κουρελείς, ε. Δικός μας κουρελείς. Θέλω να μου πείτε ποιος είμαι. Θα σου πούμε. Ποιος είμαι. Κάτσε. Όχι, όχι, θα σε ακούω καλύτερα. Ποιος είμαι. Καλύτερα να καθίσεις για το δικό σου καλό. Κάτσε κάτω, επιτέλους. Δεν κακοπερνάς κιόλας. Όχι, αυτό είναι το περίεργο. Ότι δεν κακοπερνώ. Εγώ έχω συνηθίσει αλλιώς και μου χαλάνε την πιάτσα τώρα. Λοιπόν, ο Αντώνιος Παπαστάθης. Μάλιστα. Τι, αυτός που έχει τα δηληστήρια? Ε, μάλιστα. Και τα καράβια? Μάλιστα. Και όλα τα ελέη του Θεού? Ε, μάλιστα. Ε, τι έγινε? Ε, τι να γίνει, πέθανε. Ε, ένας κεφαλαιοκράτης λιγότερος. Σε παρακαλώ, πώς μιλάς έτσι? Για χειρότερα θα μιλήσω. Αυτός δεν είναι να πούμε που του μανιάζει όλη την Αθήνα. Με τους καπνούς και όλοι οι Αθηναίοι προχωράνε σαν μαστουρωμένοι. Α, είσαι και κομμουνιστής τώρα, ε. Γιατί μπορεί, πρέπει να είσαι κομμουνιστής για να πεις την αλήθεια. Ας το διάλο. Λοιπόν, πες το μου ποιος είμαι, γιατί θα φρικάρω εδώ μέσα. Ε, λοιπόν, είσαι ο γιος του Αντωνίου Παπαστάθη, που σ' αφήνει κληρονόμο στην περιουσία του κατά 80%. Σοβαρά? Ναι. Ένα γιατρό! Σταθή. Ρε παιδιά, σοβαρολογείτε ή μου κάνετε πλάκα? Την πλάκα, καλέ. Εμείς έχουμε πάρει την πλάκα μας. Είσαι ο γιος του Παπαστάθη. Τόσος ύπνος. Λες να μην έχει θυμηθεί ποτέ του. Βλέπεις κοντά στην ταλαιπωρία του, ήρθε και το σοκ της κληρονομιάς. Από την ώρα που λιποθύμησε, ταυλιασμένος είναι. Μόνο τη φωτογραφία του πατέρα του έχει στα χέρια. Τι είπε ο γιατρός? Είπε θα συνέλθει. Αλλά λέει να μην τον ενοχλούμε. Τι να μην τον ενοχλούμε? Εδώ υπάρχει ολόκληρη επιχείρηση. Χωρίς την υπογραφή του δεν μπορεί να κινηθεί. Αχ, θα μου, δεν αντέχω άλλο. Ας βάλει την υπογραφή του επιτέλους ο Μπλάκας. Καλημέρα σας, κύριε. Μα τι πάθατε? Ελάτε τώρα, όλα μέσα στη ζωή είναι. Σας περιμένουν κάτω ο κύριος Μάρκος με την κυρία Μάρθα. Μην αργήσετε. Αχ, πατέρα μου! Έλα κάτω, πρέπει να υπογράψεις. Πρέπει να βγάλεις καινούργια ταυτότητα. Μα έχω ταυτότητα. Από σήμερα θα λέγεσαι Παπαστάθης. Έτσι λέγανε τον πατέρα σου. Αυτό το όνομα θα έχεις τώρα. Γιατί δεν πήγατε ακόμα σχολείο? Μιλάτε το υπηρετικό προσωπικό, κύριε. Και εσύ? Μάλιστα. Υπηρετικό προσωπικό? Ναι. Έλα να μιλούσεις. Στάθης Παπαστάθης. Ωραίο όνομα. Ωραίο είναι. Και ασορτή. Ναι. Εσύ... Είσαι Παπαστάθηδα? Όχι, δεν είμαι. Ε, τότε τι είσαι? Ξεκοκαλίζεις τους Παπαστάθηδες? Είναι η κόρη μου από τον πρώτο μου γάμο. Και από εδώ ο αδερφός του πατέρα σου, ο θείος σου. Θείε. Θείε μου. Τώρα που εγώ έγινα πλούσιος, δεν έχω πείρα. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Μην ανησυχείς. Ο θείος σου δεν θα σε αφήσει να χαθείς. Θα σε υποστηρίξω με μωρό μου, μη φοβάσαι. Θα σου δώσουμε και ένα καλό κορίτσι να παντρευτείς, αγάπη. Κορίτσι, αχ, η Λίζα. Έχω τόσες ώρες να την δω. Πρέπει να πάω. Μια στιγμή, Στάθη. Τώρα είσαι το μεγάλο θερμικό. Δεν μπορείς να φεύγεις έτσι. Μια στιγμή, κάθεσε. Θέλω να βάλεις μια υπογραφή στην αίτηση για την ταυτότητα που θα σου βγάλω. Εδώ. Τι είναι αυτό? Εγώ σου είπα να υπογράψεις, όχι να ψηφίσεις.
Τι σταυρός είναι αυτός? Ο σταυρός έχει δύο έννοιες. Πρώτον, ότι είμαι χριστιανός ορθόδοξος και δεύτερον, αγράμματος. Αγράμματος. Ναι, ναι. Ένας παπαστάτης αγράμματος. Αυτό είναι ανήκουστο. Θα γίνουμε ρεζίλοι των σκυλιών. Θα μας γράψουν οι εφημερίδες. Δεν μπορείς να γράψεις εδώ το Στάθης. Έλα, μωρί, βοήθησέ με εδώ να γράψουμε το Στάθης. Στάθης. Να ζωγραφίσω και ένα καπέλο του παπά να γίνει Παπαστάθης. Και τώρα δώσε μου 5 εκατομμύρια και θέλω και ένα φορτηγό. 5 εκατομμύρια, τι να τα κάνεις, και ένα φορτηγό. Τι σε νοιάζει εσένα, ρε, αφεντικό δεν είμαι. Μάλιστα, αφεντικό είσαι. Θα σου δώσω επιταγές. Θα υπογράψω εγώ και εσύ θα βάλεις το ποσό. Και την άλλη από κάτω. Και την άλλη από κάτω. Και την άλλη από κάτω. Έφτασε στο εξώφυλλο. Α, καλά. Λίζα, σου έρχομαι. Άξεστος είναι, Μάρκο μου, αγράμματος τελείως. Δεν μου λες, ρε μάνα, αυτή η Λίζα ποια είναι? Ποια θα είναι, καημένη, ποια θα είναι, καμία του σκυλιού και του παλουκιού. Αχ, βρε, τι μας έκανε ο Μακαρίτης, να μας τον βάλει τον πληρονόμο στο κεφάλι μας. Τι ήταν αυτό? Έννοια σου και την υπογραφή του την έχω. Και με καπέλο. Σκοτώσει. Δυστυχώς δεν μπορώ να φύγω. Αυτό το κορμί είναι υποψήφιο πτώμα. Κι ας έρθει ο κύριος πατέρας σου να με πυροβολήσει στο ψαχνό. Κι άμα βρει ψαχνό, εμένα να με χέσεις. Γιατί από τον έρωτά μου για σένα έχω γίνει πετσί και κόκαλο. Το ξέρεις ότι με έχεις εκθέσει ανεπανόρθωτα. Τη μία με τον πειρατικό σταθμό. Την άλλη με την κατάδα σου. Τελικά δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Γι' αυτό ήρθα. Να επανορθώσω. Πώς? Λίζα! Ζητώ το χέρι σου! Δεν δίνει το χέρι της! Σε ένα πτώμα, η Λίζα μου! Εγώ δεν είμαι πτώμα, είμαι ζωντανός! Όχι για πολύ! Εσύ πώς τόλμησες να φιλείς την κόρη μου στα μάτια μου, ε! Και να με εκθέσεις στα μάτια της αστυνομίας, πώς το έκανες αυτό! Σε μένα, ρε! Ο τολμών νικά! Και ο τολμών αγαπά! Κι εγώ αγαπώ! Σε απαγορεύω να αγαπάς την κόρη μου, γι' αυτό σε σφάζω! Τι έγινε, δεν κατάλαβα. Τι να κάνουμε, κόκαλο βρήκες. Ποιο κάτω είναι το ψαχνό? Πατέρα, τρελάθηκες, θα τον σκοτώσεις επειδή με φίλησε. Αν τι, θα τον αφήσω ζωντανό. Όχι, Λίζα. Άσε με να με σκοτώσει. Πάντα ήθελα να πάω σκοτωμένος και ερωτευμένος. Έλα λοιπόν, χτύπα. Χτύπατε, δικό σου το μαχαίρι, δικό μου το κορμί. Δε, θέλεις να σκοτώσω? Ναι. Δεν θα σκοτώνω, ρε μάκα. Γιατί μη μου το χαλάς και εγώ ετοιμαστεί ψυχολογικά! Σήκω, φύγε, ρε παιδάκι μου, θα σε σκοτώσει! Όχι, να με σκοτώσει θέλω, Λίζα, μπροστά στα μάτια σου να βλέπεις να βγαίνει η ψυχή μου! Άρα πήγαινε τώρα που μετάλλιωσα! Όχι, δεν θέλω να το μετάλλιωσεις, Λίζα, πες του να με σκοτώσει, σκότωσε! Μα παιδί μου, θες και άλλες ώρα να με κάνεις δολοφόνο! Άρα πήγαινε που σου μιλάω! Άρα πήγαινε τώρα, άρα πήγαινε στο σπιτάκι σου! Δεν θα κάνουμε τέτοια πράγματα, ρε! Σε παρακαλώ, εγώ δεν ήρθα να παντρευτώ εσένα! Εγώ τη Λίζα θέλω! Λίζα, με θες? Όχι, και φύγει. Ωραία, τότε με. Τι! Σαν πελάτης. Λοιπόν, θέλω όλο αυτό εδώ το ράφι. Θέλω εκείνο το ράφι. Α, ξυλώστε και εκείνη τη σκάλα όλη να την πάρουμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω όλο το μαγαζί να τελειώνουμε. Να στα βάλουμε σε σακούλες. Όχι, εσύ θα μου πεις τι χρωστάω και ο πατέρας σου θα τα κουβαλήσει να τα φορτώσει στο φορτηγό. Έφερε φορτηγό. Μα είναι τρελός ο άνθρωπος. Καθόλου. Είμαι ερωτευμένος. Λοιπόν, έλα λέγε τι χρωστάμε τώρα, κοπέλα μου. Άκου να σου πω, φίλε. Εγώ δεν είμαι για που είμαι και στο φινάλε δεν σ' αγαπάω. Ναι, ρε κύριε, δεν σ' αγαπάμε. Εντάξει, ρε Σιλιζάκη. Εντάξει, με σ' αγαπάς. Αλλά μια μέρα όμως θα το μετανιώσεις. Εντάξει, δεν πειράζει.
Αυτό που βγάζει η φωτιά είναι πίπα? Όχι, φουγάλα είναι. Καθαρίζει το πετρέλαιο με τη βενζίνη. Εγώ νόμιζα ότι είναι πίπα. Αυτό το καράβι που έχει ένα μικρό καράβι μέσα, γιατί το έχει? Τα ναυπηγεία είναι. Τα ναυπηγεία. Εκεί επισκευάζουνε τα πλοία. Α, δεν μου λες, όλα αυτά τα πλοία που είναι αραγμένα, γιατί είναι αραγμένα? Τώρα δεν έχει πολύ δουλειά. Αυτός εκεί γιατί είναι αραγμένος? Ο Θανάσης είναι. Μεγάλος τεμπέλης. Άμα κατέβουμε κάτω θα σου πω εγώ. Να τον απολύσουμε. Να τον διώξω, να τον διώξω. Έχω και δεν το ξέρω. Χρειαζόμαστε ένα εκατομμύριο δολάρια για προμήθεια υλικών στα ναυπηγεία. Τι, έχουμε τόσο πολλά δολάρια και δεν το ήξερα? Πώς δεν έχουμε? Εντάξει, τότε να παραγγείλεις την προμήθεια, κάνω τη χάρη. Ναι, αλλά πρέπει να τα ελέγξεις. Έλα ρε θεέ τώρα, μα είναι δυνατόν να με ρίξεις εσύ? Σε παρακαλώ, πάρτε και φύγε. Σε παρακαλώ τώρα. Μα είναι φοβερό δηλαδή. Άκου σαλάδα, αυτό το ελικόπτερο το... Από πάνω ήταν... Κύριε Παπαστάθη, τι θα γίνει με τον άβλο στο Περσικό? Τι, πήραμε και τον Περσικό? Όχι, δεν καταλάβατε. Με τον άβλο στο Περσικό, λέω, στα δεξαμενόπλια. Α, σας παρακαλώ, εμένα με κατέβετε, γιατί αυτές τις δουλειές είναι ο Μάρκος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, άλλη φορά δεν θα με απασχολήσει εμένα για τέτοια πράγματα. Αυτά είναι δουλειές του Μάρκου. Εντάξει, κύριε Παπαστάθη. Σας παρακαλώ, άμα πια. Ένας θα είναι ο σκοπός σας. Να τον πεθάνετε. Να τον ξεκαρτινιάσετε. Να του φίξετε όλο το μεδούλι. Μέχρι που να φύγετε, πρέπει να έρθει ο εργολάβος κηδιών να τον πάρει. Τίποτα. Κατά τη βόλτα σας είμαι αδιάφορος. Ευχαριστώ. Μάρθα, τι λες, θα καταφέρουμε τίποτα? Θα τα καταφέρουμε όλα. Ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος είναι που θα πεθάνει από το πολύ σεξ. Λες. Να τους έρχεται καλή αδιάφορη. Θείε! Στάθη! Στάθη, παιδί μου! Θείουλη μου! Στάθη, παιδί μου, σε περίμενα. Τι είναι εδώ? Εδώ είναι το δυτικό μέρος της βίλας μας. Εδώ είναι το λιμανάκι. Και το λιμεναρχείο? Λιμεναρχείο? Δεν έχει λιμεναρχείο. Ω, να αγοράσουμε ένα λιμεναρχείο, θέλω και λιμεναρχείο. Σε παρακαλώ, Στάθη μου, τι είναι αυτά που λες τώρα? Δεν γίνονται. Δεν μου λες αυτές ποιες είναι? Α, είναι εργάτριες. Πού? Είναι της επιχειρήσεώς μας. Ναι. Είναι η γάμα πτέρυγα. Αχ, να γίνω κι εγώ ο γάμα της πτέρυγος. Αξιοπρέπεια, Στάθη, σε παρακαλώ. Εσύ στις αίτης μου. Μην ξεχνάς, Στάθη, πρόσεξε, είναι εργάτριες και είσαι παπαστάθης. Εντάξει, θα τις παπαστηθήσω εγώ. Σε παρακαλώ, αν θες να τις... Εσύ στις αίτης μου. Να συζητήσω, να... Τώρα. Μην κάνεις έτσι. Κορίτσια. Κορίτσια. Ελάτε να σας γνωρίσω. Γελπουρντά. Το μεγάλο αφεντικό. Στάθης Παπαστάθης. Στάφη. Τζοάννα. Στάφη. Τζένι. Στάφη. Σε παρακαλώ, Στάφη, σε παρακαλώ. Έλα εδώ. Πού πατρίστε. Πάρ' την μαζί σου. Εκεί δεξιά είναι η ζυγή από εκεί. Οι άλλες θα περιμένουν. Προσέξτε. Από εκεί είναι ήσυχα, Στάφη. Δεν υπάρχει. Ευχαριστώ. Ναι. Από εκεί, Στάφη. Άρχισε. Ξεκίνησε η δουλειά. Πιστεύω να πάμε καλά. Ηρέμησε, Μάρκο. Το σεξ θέλει ηρεμία. Thank you.
πάει, τελείωσε. Δεν τελείωσε. Αντέχει ακόμα. Θεία μου! Ναι. Θεία μου! Ε. Μάρθε, πήρε και τις τρεις. Μάρθα, πετύχαμε. Τελείωσε, τετέλεστε. Κλετάρισε. Κλετάρισε, ξαερώθηκε. Δόξα τω Θεώ. Θείε! Ζεις! Θείε! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θείουλη μου. Θείουλη μου. Γιατί? Είσαι πάρα πολύ καλός. Τι έλεγα. Θείουλη μου. Έλα να σε ευχαριστήσεις την κρυψώνα μου. Σε ευχαριστώ. Μάρθα. Έλα να σε ευχαριστήσεις. Μαρτούλα. Μάρθα. Δεν έχει ξαναγίνει. Ρίξε, χρυσέ μου, παραπάνω. Τρέμουν τα χέρια μου, μικρή, ρίξε στην καρδιά. Θεέ μου, Θεέ μου, Χριστή που είναι εδώ μέσα, δώστε να καταλάβει. Μία και έξω. Μην ανησυχείς, τα προϊόντα μας είναι εγγυημένα. Φώναξε σε τις κοπέλες. Μέρι, Πόπι. Μάλιστα, κύριε. Σερβίρεται στον κύριο Στάθη το γεύμα του. Σήμερα γιορτάζουμε την επέτειο μιας εβδομάδας από την ημέρα που τον βρήκαμε. Φροντίστε να φάει όλο το φαΐ του. Είναι εσείς την ξέρω τη δουλειά μου. Όλο θα το φάει. Θα πονέσει. Αχ, ξεφανίστε σε αυτό, Παναγία μου. Α, την ξεφάνισε το και πήγε να τον ειδοποιήσεις. Χριστέ. Καλά. Άντε καλέ, πήγαινε φέρ' τα υπόλοιπα. Άντε, αγαπητή, γονή σου, πήγαινε φορά τα παιδικό σου. Α, για καλέ μου τη χάρη, εντάξει. Άντε, μπράβο. Και το γλώσσα καναρτί. Κύριε Στάθη, κύριε Στάθη. Φωνάζει, παιδάκι μου, σ' άκουσε, κοριτσάκι μου. Τι φωνάζεις. Εσύ τι είσαι εδώ. Σερφ. Τι, κάνεις σερφινγκ. Αχ, μάγειρας και λεγός τα έφτιαξε αυτά. Είσαι έτσι. Αντάξει, όμως να σου λέω πω ότι είσαι έτσι να παχύνεις. Γιατί μια χαρά δεν είμαι έτσι. Αχ, ένας παπαστάτης δεν μπορεί να είναι πετσί και κόκαλο. Μα τι λέει αυτός, εγώ είμαι πετσί και κρέας. Αν δεν είσαι όμως, είπε και να φέρει και τα υπόλοιπα. Και δεν μου λες, εγώ θα τα φάω όλα αυτά. Εσύ για να γίνει συν. Και αν δεν έχω όρεξη. Θες την ανοίξω εγώ. Έλα, λεμονάρι μου, τι? Να το περπιθώ εγώ. Εδώ, έλα, εδώ. Εκεί θέλεις. Ναι, εκεί. Πού θα σου στερεώσω εδώ. Εκεί στο... Πότε, μωρί. Τζους! Γιατί λες τζους, θέλει να κάνει τζις. Να φέρει το μάτο τζους της είπα. Άντε, φέρε. Να. Μπράβο, μωρί. Τρως ανιψιέ μου. Μόντο. Μπράβο, μπράβο. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Μπράβο, μωρί. Θέλει μια πουτάλη λιμανά. Όχι, εσύ είναι θαύμα. Μπράβο. Έχει μία γεύση. Είναι λίγο λιμυρό. Ναι. Αλλά είναι δοκιμάσιο. Μπράβο. Πάει κάτω. Μπράβο. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι καλά. Κύριε Σέρφινγκ, είστε πάρα πολύ καλός. Κάτι μου έρχεται. Σημαίνει πως δεν έχεις το φαΐ. Μ' αρέσει, αλλά... Συγγνώμη. Με συγχωρείτε. Κάτι μου ήρθε. Δεν θα αργήσω. Περιμένετε. Κάτε, Μαρία, εσύ εδώ, με παλούκι. Λες, δεν προλάβει, λες, δεν γυρίσει. Δεν νομίζω τώρα θα τα τεζάρει το τεκνό. Καλημέρα σας, κύριε Στάφη. Καλημέρα σας. Πόπι, πήγαινε μέσα. Έλα, Τζούσκι, τι άντε. Δεν άργησε, ε. Με την ησυχία σου. Όλος ο χρόνος δικός σου. Ευχαριστώ. Μέρα, παιδιά, γιατί τέτοια περιποίηση. Γιατί σαν σήμερα πριν μια εβδομάδα σε βρήκα ανιψιέ. Να μην το πλετήσουμε. Να πάω πολύ νόστιμο. Αλλά εκμένου είναι λίγο αλμύρο. Έλα τώρα, πάει. Θα έλαψα. Είναι. Η αλήθεια είναι ότι με...
Τους είχε λίγο. Αχ. Τι νιώθεις? Αχ. Κόφτης. Κόφτης. Ήταν ένας κόφτης. Αχ. Δεν θα αργήσω. Έρχομαι. Κύριε Στάθ, τι πάθατε? Ώρα που βρήκες κι εσύ. Γιατί δεν σου αρέσει? Μου αρέσει. Αλλά άμα κάτσω λίγο ακόμα θα σε χέσω. Καλημέρα σας, κύριε Στάφη. Καλημέρα σας. Κοίτα τη γη, φίλε μου. Ένα κουτί ποντικό φάρμακο κοντεύει να φάει και αυτός αντί να τα τεζάρει, έπαθε ευκύλια. Ρε θεία Μάρκα, μήπως μου έχεις... Μωρή σε φού εσύ, μήπως έχεις κάνει... Μου έρχεται. Τι σου έρχεται? Άσε μας σου εξηγήσω, θα με σκουπίσεις κιόλας. Λες και τα πολύ να παθαίνουν ευκύλια. Τι να σου πω, Χρυσά μου, αυτό σήμερα έχει ξεφτυλίσει την επιστήμη. Άλλοι με μισή δόση σκοτώνουν ελέφαντα. Και πάλι καλημέρα, κύριε Στάση. Καλημέρα! Καλημέρα! Ανησυχώ, Στάφη. Τι σου συμβαίνει? Αγί έχεις, Στάφη. Εντάξει. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι μια... Όχι, ρε Πούστη, παρότι μετάλλησες. Αμάν, φεύγω σαν το μοιράζ. Νομίζει ότι τώρα θα την άξει. Μηδένα πρωτοτέλους, μακάρι. Πάπι Μέρι, πάρτε τα φαγητά, πάρτε γρήγορα. Νωρί, μην τα πετάξεις, τα θέλω για το σκύλο. Με τα λοιπά, στο σκυλάκι. Όχι το δικό μου, το απέναντι. Εγώ δεν έχω σκύλο, έχω το Μίτσο. Καλημέρα, κύριε Παπαστάθη. Μου την είδες την καλημέρα, μωρή Ρουφιάνα. Με έχεις πάει με την καλημέρα. Ας το διαλώσε με να χέσω, μωρή. Αυτό ήταν, τελείωσε. Δεν άντεξε άλλο. Αντιπάθεια. Έλα, τι έγινε, τρέσε ο κοκαλιάρης. Ποιος κοκαλιάρης? Καλέ αυτός που είναι μέσα. Δεν ακούω τίποτα. Είδες από την τρύπα? Ποια τρύπα? Της πόρτας, της τουαλέτας. Τι είδα και από την τρύπα? Η πόρτα κλειδωμένη. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Ανασένει, τίποτα, να ακούς? Όχι, τι ανάσαι. Αφού δεν ακούς ανάσαι, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Ναι. Τώρα να καθαρίσω και με τους άλλους. Εμένα με χρειάζεσαι? Όχι, τι δεν κάνω. Α, εντάξει. Εδώ θα σε πληρώσω? Όχι, στο γραφείο. Καλά, μπορείς να μου πεις ποιος είναι αυτός που κουβαλήσατε πάλι μέσα? Άσε να δούμε τι θα κάνει και ο Μάρκος. Θα μπλέξουμε άσχημα με τον Μάρκο. Εγώ στο είπα να μην τον εμπιστευτείς. Έλα, καημένη, τα παραλές. Μάρθα, Μάρθα, να, να μάθατε τίποτα. Πέθανε. Τι? Πέθανε σαν τον Λούκουλο από το πολύ φαΐ. Πάει ο ανιψιός μου, τεζάρισε. Και τι θα κάνω τώρα? Καλά πλάκα μας κάνεις, ρε Μάρκο. Έχεις δει κανένα να πεθαίνει από το πολύ φαΐ? Κι όμως πεθαίνει. Πάει ο ανιψιός μου, τα τίναξε. Μπήκε στην τουαλέτα. Και εδώ και μία ώρα ούτε φωνή, ούτε ακρόαση, ούτε το καζανάκι. Ευτυχώς το παλικάρι μου, ο αλτρουιστής μου, πριν πεθάνει, με άφησε μοναδικό κληρονόμο. Τι είπες? Δεν μου λες τον είδες πεθαμένο? Πού να τον δω? Η πόρτα της τουαλέτας ήταν κλειστή. Χτύπησα, φώναξα, τίποτα. Φώναξα κλειδαρά να την ανοίξει. Συγχωρεμένος να είναι. Αλλά επειδή είμαστε συνεταίροι και επειδή του έχουμε ξεκοκαλίσει σχεδόν όλη την περιουσία, είπα από αυτά που μου άφησε ο αδικοχαμένος να σας δώσω και σας κάτι. Όχι κάτι, Μάρκο. Όχι κάτι. Τα μισά θα μοιράσεις. Τα μισά. Ξέρεις πολύ καλά ότι με τα δόντια κρατούσα την κόρη μου να μην του ρηχτεί, Αν ήθελα, θα ήταν σήμερα γαμπρός μου και θα έχεις μείνει στον Άσο. Λοιπόν, ξέχωρα ότι δεν του είπα για την υπογραφή που του πήρες, Για να λωνίσεις εσύ. Σε παρακαλώ πολύ, λοιπόν, θα τα εκτιμήσεις όλα αυτά. Τα ακούς? Καλώς λέει, μάνα μου. Δεν μπορείς να μας τη φέρεις από πίσω, εσύ. Δεν ξέρω αν εσένα στη φέραν από πίσω. Εγώ όμως έχασα το πισινό μου. Δεν είσαι πεθαμένος? Όχι, εξαντλημένος είμαι. Μωρή μου, μωρό μου. Να, το μπάνιο αμέσως. Αμέσως, πάω, μαμά, το μπάνιο.
Α, το κορίτσι μου αυτό, πώς ενδιαφέρεται για τα πισινά μου. Θεέ Μάρκε, το φαγητό ήταν χαλασμένο. Χαλασμένο, αποκλείεται. Τότε ήτανε δηλητηριασμένο. Έλα, αγάπη μου, έλα, πάμε να κάνεις τον πανάκι σου. Σιγά, σιγά, γιατί είμαι συγκαμένη. Σιγά, σιγά. Δεν πιστεύω με τα μπάνια της κόρης σου να μου στήσετε καμιά μηχανή. Δεν σου μοιάσαμε, κύριε. Εμείς κάναμε μια συμφωνία και την κρατάμε. Και μην ξαναεπιχειρήσεις να κάνεις κανένα δυστύχημα και να μην μας έχεις τη διαθήκη. Κάηκες, Μάρκο, κάηκες. Έχεις το λόγο μου. Έζησε. Πώς έζησε. Θα κάνω μήνυση στην εταιρεία που βγάζει το ποντικό φάρμακο. Δεν μπορεί να με σκοροϊδεύουν. Πριν σου πω οτιδήποτε, το βράδυ σε θέλω μαζί μου. Αραβωνιάζομαι. Τώρα μου το λες. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να έρθω. Στο γάμο όμως θα μου πω στην τι γίνεται με αυτούς που φωνάζουν να παίξουν. Ας τους να φωνάζουν. Θα βραχνιάσουν. Στο τέλος θα φύγουν και θα ησυχάσουν. Με τα κεφάλαια της εταιρείας. Πες μου τι γίνεται. Κοίταξε, η εταιρεία αυτή τη στιγμή δεν έχει μία. Ώρα την ώρα βαράει κανόνη. Όλο το αποθεματικό κεφάλαιο το έχω μεταφέρει στο λογαριασμό σου. Σε λίγο οι πιστωτές θα αρχίσουν να ζητάνε χρήματα και η εταιρεία Παπαστάθη δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Δηλαδή βλέπεις το Στάθη να μπαίνει στον κορίδελο. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Για μένα είναι ζήτημα ημερών ο εγκλεισμός του στη φυλακή για κατάχρηση. Δηλαδή θα μπει μέσα και για κατάχρηση. Κοίταξε, όλο το αποθεματικό κεφάλαιο φαίνεται ότι το τράβηξε ο Στάθης. Βέβαια, σε αυτό με βοήθησε και η υπογραφή που έβαλες. Μπράβο, Πετσοκόφτη. Έκανες πολύ καλή δουλειά. Δεν χρειάζεται μόνο μπράβο. Θέλω και τη μίζα που μου υποσχέθηκες. Αυτό το πάρεις. Όχι, θα τα πάρω. Τώρα τα θέλω. Τώρα αποκλείεται. Κοίταξε, με φέρνεις σε πολύ δύσκολη θέση, ε. Αν ανοίξω το στόμα μου, χάθηκες. Κοίτα, δεν θα ανοίξεις το στόμα σου. Θα σου δώσω μια επιταγή δίμηνη. Και αφού εξετάσω ότι όλα έγιναν όπως τα λες, τότε θα πας να πληρωθείς. Εντάξει, δώσ' μου τι. Πάμε μέσα να ζητήσω. Όλα τα κατάφερες. Αυτός εκεί κάτω δεν μπορείς να καταφέρεις να σταματήσουν. Έχεις χρήμα. Αν είναι για χρήμα, ξέρω κι εγώ. Έτσι όπως κάνετε, δεν θα κερδίσετε τίποτα, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, αφού μας εκμεταλλεύονται. Να φτιάξουμε, να πούμε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, να πούμε να πείτε τα παραπονά σας μέσα από εκεί να σας ακούσει όλη η Ελλάδα, ρε φίλε. Δεν στα έλεγα. Ορίστε, βαρέθηκα να φωνάζουν και έφυγα. Αύριο θα ξανάρθουν. Αυτή δεν είναι λύση. Ο εργάτης το έχει στο αίμα του να φωνάζει. Αλίμονο στην επιχείρηση που ενδίδει τις φωνές του. Η αχαρακτήριστη στάση της νέας διεύθυνσης των Παπαστάθηδων μας έχει αναγκάσει να κατεβούμε σε απεργία. Και θα απεργήσουμε μέχρι την τελική μας νίκη. Κάτω οι Παπαστάθηδες που μας ρουφούν το αίμα! Κάτσε ρε φίλε, ποιος σου ρούφιξε το αίμα. Κάτσε, εμείς δεν ρούφιξε. Κάτσε ρε τώρα, μην λες βλακίες. Ποιο αίμα, δεν ρούφιξα αίμα. Ρε φίλε, εμείς για τους Παπαστάθηδες βρίσκουμε, σαν τι σε ενδιαφέρει. Πώς δεν με ενδιαφέρει, κι εγώ Παπαστάθηδες είμαι ρε μάγκες. Βέβαια, για να έχεις σταθμό έχεις και λεφτά. Αλλά εμείς βρίσκουμε εκείνο το καθήκη που ακούει στο όνομα Παπαστάθηδες. Όχι καθήκη, όχι καθήκη. Καθήκη, καθήκη. Γιατί καθήκη? Γιατί αυτός ο νόθος ο Παπαστάθης είναι που υπέγραψε την απόλυση 10 συναδέλφων μας. Εγώ? Ναι. Εγώ δεν υπέγραψα τίποτα. Όχι εσύ, ο νόθος ο Παπαστάθης. Εγώ είμαι ο νόθος, ρε. Εσύ? Βέβαια. Εγώ δεν έβαλα καμία... Αμάν, ο Μάρκος μου την... Λοιπόν, Μάγκης, κάντε υπομονή και θα τα βολέψω όλα εγώ. Το σταθμό θα σας το φτιάξω να πείτε τα παράπονά σας και θα σου φτιάξω εγώ τον Μάρκο. Ακού, εγώ υπέγραψα. Η υπομονή και τα ωριά της, αλλά εμείς δεν αντέχουμε άλλο. Συμφωνώ μαζί σου. Πάρ' την επιταγή σου. Στην Ελλάδα μόνο οι κομπιναδόροι επιβιώνουν. Σε παρακαλώ. Σε έφυξε. Πάντως λυπάμαι που δεν θα έρθεις απόψε στον Αραβώνα. Θα έρθει η Μάρθα, η Νενά. Εγώ θα είμαι στο χάμος. Έστω. Να και ο σταθμός. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε και να χτυπήσετε το κεφάλαιο στο κεφάλι να σας ακούσει όλη η Ελλάδα. Έλος. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο αγώνας τώρα. Ο αγώνας τώρα. Ο ραδιοσταθμός των ελεύθερων εργατών της εταιρείας Παπαστάθη ΑΕ στα 9,2 FM στέρεο. Μα τι είναι αυτά που ακούω. Αν τα ακούσω σωστά, δισκάηκα. Μα πού βρήκα το σταθμό και τα λένε όλα αυτά. Τι πού βρήκα το σταθμό. Όποιος θέλει τώρα έχει σταθμό. Μα έχει μεγάλη εμβέλεια. Δεν ακούς οι βρισκές, ακούγοντας τηλεφωνικά. Υπέγραψε εκεί πέρα να τελειώνουμε. Υπογράφω ελευκό. Για να δεις τι εμπιστοσύνη σου έδωσε. Θέλουμε σύνταξη στα
εσύ! Τι έκανες κάτω τους εργάτες και τους ξεσήκωσες, ε! Βρε που τους ξεσήκωσα δεν είναι τίποτα. Αυτοί μας βρίζουν από τα αεργιανά κύματα. Πού τα βρήκαν τα κύματα? Εγώ τους τα έδωσα. Να φωνάξουν οι άνθρωποι να εκτονοθούμε. Και τώρα πέστε μου γιατί μας βρίζουν. Τι θέλουν και φωνάζουν οι εργάτες, μωρέ. Θέλουν ολόκληρη την άτα, θέλουν επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και απαιτούν να επαναπροσλάβουμε και 10 συναδέλφους τους που απολύσαμε σαν ταραξίες. Και αυτοί οι ταραξίες τι ταραχές έκαναν και τους απολύσατε? Ήρθαν σαν αντιπρόσωποι όλων των άλλων και μας εκβιάζουν με τα αιτήματά τους. Άρα δεν έκαναν τίποτα. Άρα αδίκως τους απολύσατε. Άρα επομένως εγώ τους ξαναπροσλαμβάνω. Αυτό δεν γίνεται. Άλλωστε η απόλυσή τους έγινε με την υπογραφή τη δική σου. Θα σου βγάλω τα μάτια. Ποια υπογραφή? Α, μη μου τα αλλάζεις τώρα. Εσύ δεν μου υπέγραψες τα έγγραφα και μου είπες να τα χρησιμοποιήσω για το καλό της εταιρείας. Για το καλό, ρε! Όχι να τη διαλύσουμε! Η εταιρεία χωρίς αυτούς που φωνάζουν κάτω είναι νεκρή, ρε, ηλίθιε! Εκπείρως μιλάω. 40 χρόνια φούρναρης. Εργάτης ήθελα να πω. Λοιπόν, η απόφαση επάρθηκε ομόφωνα. Είπες ναι, είπα ναι. Λοιπόν, τους προσλαμβάνουμε και τους δίνουμε ό,τι θέλουν. Σας παρακαλώ. Οφείλω να σας πω ότι η αποδοχή αυτών των αιτημάτων θα είναι ολέθρια για την εταιρεία. Η εταιρεία είναι δική μου και την κάνω ό,τι θέλω. Καλά, εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Εγώ σαν νομικός σύμβουλος έπρεπε να σας δώσω τη συμβουλή μου. Εγώ φεύγω γιατί απόψε αραγωνιάζομαι και θα ήταν τιμή για μένα να παρευρεθείτε στον Αραγώνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά και εγώ σκοπεύω σήμερα να αραγωνιαστώ. Να ζήσετε. Και εσύ να ζήσεις. Και που είσαι τώρα που θα πας κάτω πες στους εργάτες τις αποφάσεις, έτσι. Εντάξει κύριε Παπαστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ καλό παιδί, θα τον τιμούσα σήμερα στον Αραγώνα, αλλά αραγωνιάζομαι και εγώ σήμερα και δεν θα μπορέσω να πάω. Πώς αραγωνιάζεσαι χωρίς να με ενημερώσεις? Ανιψιός μου είσαι. Με ποια αραγωνιάζεις? Δεν μπορώ να σου πω ακόμα. Το πράγμα είναι ανεπίσημο. Πρώτα θα βάλω το νερό στα βλάκι και ύστερα θα το βγάλω σε δημοσιότητα. Και που είσαι, μην ακούσω εργάτη να φωνάζει από κάτω, θα σου κόψω τα πόδια. Δεν μου λες, όταν αραγωνιάζονται πάνε δώρο? Βεβαίως. Πώς? Βεβαίως είπα. Πρέπει να πάω να πάρω. Ένιωσου και δεν θα μου κάνεις για πολύ ακόμα το αφεντικό. Φουκάρα μου, φουκάρα μου, οι αραβώνες σε μαράνανε. Πάλι γεννάνε και με ξυπνάνε. Κορούλα μου, να ζήσετε. Να ζήσετε. Ευχαριστώ. Και να στεριώσετε. Δεν το βλέπω. Είστε. Τίποτα, τίποτα. Λίζα μου. Έλα. Α, πολύ ωραία. Άκη μου, να ζήσετε. Και μου, τι όμορφος. Τα δικά σας. Τα δικά σας το έτσι. Να ζήσω, να ζήσεις. Ό,τι ποτέ. Τι θα πιείτε? Α, τίποτα. Εγώ πίνω το ουισκάκι μου. Εσύ, Νανά. Εγώ, Λίζα, δεν έχω πρόβλημα ότι βρίσκομαι εδώ. Μαμά, άνοιξε την πόρτα. Κύριε Μακρύ. Μάλιστα. Κάτι λουλούδια πέρα. Περάστε. Λουλούδια. Δέντρο. Πολύ ωραία. Λουλούδια είναι αυτά. Κι άλλο, δύο. Κάτι λουλούδια. Κάτι λουλούδια. Κάτι λουλούδια. Εσύ τα έστειλες? Όχι. Τι κι άλλα. Καλά, τι είναι όλα αυτά. Εσύ φταίς. Κι άλλα έχονται ακόμα. Κάποιος μας κάνει πλάκα σίγουρα. Είναι. Πολύ ωραία. Χαίρετε. Τι γίνεται εδώ? Αραβώνες έχουμε. Ποιος είσαι, αραβωνιάζεται? Αραβωνιάζεται ο κύριος Άκης. Ποιος Άκης? Ο κύριος Πετσοκόφτης. Πετσοκλήφτης? Και ποια παίρνει? Μα τη Λίζα φυσικά. Κι εγώ που έφερα την... την... Δηλαδή, εσείς πάρτε τα λουλούδια να φύγουμε. Ας το διάλο. Ένα δισεκατομμύριο, 500 εκατομμύρια έχω περάσει στο λογαριασμό σου. Νησάπη πια. Και εγώ τι πήρα? Πώς την πήρες? Θα σου έλεγα τώρα τι πήρα.
Τέλος πάντων, εγώ έχω κάνει νήξεις προμηθευτές μας για πτώχευση. Περιμένω τον εισαγγελέα. Εισαγγελέα, ναι. Πτώχευση. Mm. Μα την πτώχευση πρέπει να τη δηλώσει ο Στάθης. Και αυτός δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει, αλλά θα το μάθει. Ορίστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ιωάννης Ασούτης, εισαγγελέας. Άκης Πετσοκόφτης, νομικός σύμβουλος της εταιρείας. Χαίρομαι. Θα ήθελα τον κύριο Ευστάθιο Παπαστάθη. Ο κύριος Παπαστάθης απουσιάζει. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί του, αφήστε όνομα και τηλέφωνο και θα σας απαντήσει μετά το χαρακτηριστικό ήχο. Μπιμπι, μπιμπι. Μα τι λέει. Δεν ξέρω. Πού είναι ρε Μάρκο ο Στάθης. Πού δεν είναι. Δεν απαντάει. Ξέρω. Ξέρω που είναι. Λίζα, κατέβα κάτω να κλωτσίσεις τον Τενεκέ να πάω στο διάλο. Θέλω να πεθάνω από τη δική σου κλωτσιά, Λίζα. Μωρή. Που φύγεσαι, δεν ακούς. Λίζα, γεια σου ήλιε, είναι η τελευταία φορά που με βλέπεις. Λίζα, μα τι διάω, εκδρομή έχει πάει. Ρε φίλε, γιατί σε πάνω στο Τενεκέ. Γιατί θέλω να αυτοκτονήσω, φίλε μου, από την κλωτσιά της Λίζας. Και σου λείπει η Λίζα. Όχι, η κλωτσιά της Λίζας. No problem, γιατί είμαι εγώ εδώ. Τι. Τρελός είσαι ρε. Θες να με σκοτώσεις. Ε, ωραίο μάγουλο. Εσύ. Κάτι. Πού είσαι, φιλαράκι. Εγώ θέλω να πάω από το πόδι της Λίζας. Πήγαινε και χτύπησε το κουδούνι. Εκείνη η πόρτα. Γρήγορα. Μάλιστος. Άντε, μπράβο. Άντε, μπράβο. Χοντρέ και άμυαλε. Άμα κλάσεις θα σηκώσει σκόνη. Κύριε Παπαστάθη. Κύριε Παπαστάθη, καταλαβαίνουμε τη θέση σας, αλλά όχι και να αυτοκτονήσετε. Το ξέρετε κι εσείς ότι είμαι ερωτευμένος. Όχι, όχι. Εμείς ξέρουμε ότι είστε χρεωμένος. Δεν έπρεπε, αγόρι μου, να φτάσεις στην αυτοκτονία επειδή διαχειρίστηκες λάθος τα λεφτά της εταιρείας. Ποιος διαχειρίστηκε λάθος. Μα στο κάτω-κάτω υπάρχει και η πτώχευση. Ποια πτώχευση, μωρέ. Εγώ μία φορά σου υπέγραψα. Εσύ διαχειριζόσουν τα πάντα. Μα τι είναι αυτά που λες. Δεν μου δώσεις την υπογραφή σου και μου πεις. Ναι, μία φορά για να μου βγάλεις ταυτότητα. Αυτά που λέει ο θείος σου είναι αλήθεια. Άλλωστε την υπογραφή του κανείς δεν τη βάζει όπου κι όπου. Και το πουλί του, ε. Και μετά το γεγονός ότι αποπειράθηκες να αυτοκτονήσεις είναι περίτρανος απόδειξη ότι ξέρεις πολύ καλά τι έχεις κάνει. Όχι, λάθος, λάθος. Εγώ αυτοκτονώ από έρωτα, όχι από χρέη. Τέλος πάντων, είμαι υποχρεωμένος να σου πω πως αν δεν δηλώσεις πτώχευση, είμαι υποχρεωμένος να σε συλλάβω. Τα ποσά που χρωστάς είναι τεράστια, ενώ συγχρόνως κατηγορείσαι και για κατάχρηση από τους συνεταίρους σου. Εγώ αρεθία πήρα λεφτά. Ναι, εσύ ήσουν το αφεντικό. Εγώ δεν καταχράστηκα τίποτα. Μα τι είναι αυτά που λες, εμείς έφαγες τα λεφτά να μην σε κυνηγήσουμε κιόλας. Θείε, ηρέμησε, ηρέμησε. Ηρέμησε σου λέω. Ή δηλώνεις πτώχευση ή πας μέσα. Εγώ πτωχός δεν ξαναδηλώνω. Σύλλαβε τον. Μάσα. Μάσα. Και σε πολύ ορκό. Πάρα δώσουλη.
καλή. Καλά, Στέφανα. Δεν μου λες, κουμπάρο μου. Δεν μου λες. Με 20 χρόνια φυλακή τη βγάζει. Μπα, δεν νομίζω. Ποιος, αγάπη μου. Να, θα σου πει ο Μάρκος. Άλλωστε δικό του ήταν το σχέδιο. Αυτός τον τύλιξε σε μια κόλλα χαρτί. Α, όλα και όλα. Χωρίς εσένα θα γλίστρα για τα πλάγια. Μα τελικά θα μου πείτε για ποιον πρόκειται. Να τις πούμε, Μάρκο. Άρθα, να τις το πούμε. Γιατί να μην τις το πούμε. Εδώ το έχουν μάθει όλοι. Τώρα θα το γράψουν και οι εφημερίδες. Τους Παπαστάθηδες τους ξέρεις. Εκεί βέβαια, η εταιρεία που εργάζεσαι. Ναι, αλλά αυτός ο Παπαστάθης πέθανε. Το ξέρω. Ναι, αλλά δεν ξέρεις το άλλο, ότι άφησε την περιουσία του σε κάποιον άγνωστο γιο που είχε από ένα παράνομο δεσμό. Κάποιον Στάθη, λέει, ραδιοπειρατή. Για λέγε, για λέγε. Α, τι να σου πω, αυτά. Μα τι λες τώρα. Δεν της είπες το ωραιότερο, το καλύτερο. Ποιο, κουμπάρι. Να, ότι αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό τον είχε πάνω σε μια ταράτσα. Και τον γκρεμίσανε μαζί και αυτό και την ταράτσα. Να άφηνα το 80% της περιουσίας των Παπαστάθηδων σε αυτόν τον βλάκα. Δεν μου λέτε, αυτός ο βλάκας πού βρίσκεται τώρα. Στη φυλακή. Πού να βρίσκεται. Όλοι οι βλάκες στη φυλακή καταλήγουν. Κύριε Στάθη, με απασχόλησε πολύ το θέμα σας. Δηλαδή, θέλετε να πιστέψω ότι όλα αυτά που μου είπατε σχετικά με τις επιχειρήσεις σας είναι αληθινά. Βέβαια. Βέβαια, γιατί εγώ από επιχειρήσεις δεν είχα πείρα. Και δεν πρόσεξες. Και την πάτησα. Και καλά, γιατί υπέγραφες. Μία φορά υπέγραψε, για να βγάλω ταυτότητα. Α, λοιπόν, πρόσεξε, επειδή εγώ μελέτησα πολύ το θέμα σου και επειδή έχω σπουδάσει και νομικά και πρέπει να ξέρεις ότι είμαι και αστυνομικός καριέρας. Δεν ξέρω να το πω. Όχι το διάλειμμα. Ναι, βέβαια. Σοβαρά. Βέβαια. Έχω καριέρα εγώ. Λοιπόν, θα σε συμβουλέψω να πας σε ένα πολύ καλό δικηγόρο, να σε συμβουλέψει και αυτός με τη σειρά του, πώς θα μπορέσεις να κάνεις μια πτώχευση. Διότι πρέπει να ξέρεις ότι στην περίπτωσή σου μόνο μια πτώχευση σε σώσει. Τι σου. Δεν κάνω πτώχευση. Γιατί. Διότι θα φτωχύνω κι άλλους ανθρώπους. Και αφού θα φτωχύνω αυτούς, θα φτωχύνω κι εγώ. Και θα ξαναρχίσω από την πείνα. Γίνεται. Κύριε διοικητά, μία δεσποινίδα θέλει να δει το κρατούμενο. Να περάσει. Περάσε. Κύριε διοικητά. Αγάπη μου! Οι άνθρωποι που έδειξαν το Στάθη στη φυλακή αυτή τη στιγμή τρώνε και πίνουν η ησυχία του κορόιδου. Αυτός είμαι εγώ. Δηλαδή θες να πεις ότι ο Στάθης έπεσε θύμα πλεκτάνης. Βεβαίως, τα άκουσα όλα. Επειδή τη διαχείριση της εταιρείας την έχει ο Μάρκος. Που προφανώς μπορεί να είναι μάρκα. Έκανε σφραγίδα την υπογραφή του Στάθη και τη χρησιμοποιεί τώρα αυτός όπου θέλει. Α, το τσοκλάνι. Καταλάβατε, κύριε διοικητά μου. Επήρε την υπογραφή μου, την έκανε σφραγίδα και τη βάζει επάνω στα δολάρια. Εγώ φεύγω τώρα. Στάθη, μην επιχειρήσεις να με ξαναδείς. Αφού δεν ήθελες να σε ξαναδώ, γιατί ήρθες εδώ. Γιατί δεν δέχομαι τους απαταώνες να περνιούνται για ξύπνοι. Αγάπη μου! Κύριε διοικητά, είπαμε να είμαι φυλακισμένος, όχι ετοιμασμένος. Λίζα! Φυλακισμένος, είπαμε, κρατούμενος. Ναι, αλλά τώρα θα γίνω δραπέτης για να πάω να τα φτιάξω τα πράγματα. Κοίταξε εκεί. Καλημέρα, παιδί. Καλημέρα, κύριε. Δεν μου λες που είναι η κυρία σου. Έλα, τώρα σας φωνάξω. Κυρία Μάρτα, κυρία Μάρτα. Τι είναι, σας ζητάω. Γεια σας, Μάρτα. Ω, καλά στο Μάρκο. Πώς έτσι πρωί-πρωί. Πώς κινήθηκες απόψε. Α, καλά. Εγώ καθόλου. Πολλές σκέψεις, αποφάσεις. Ήθελα να μιλήσουμε κάπου. Να μιλήσουμε. Τι, συμβαίνει για ποτά. Όχι. Για καλό είναι. Θέλεις να πάμε έξω στο Μάρκο. Πάμε. Πού είναι αυτός? Θα πεθάνει. Θα πεθάνει. Μάρκο! Μάρκο, θα πεθάνεις. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ, ρε. Είναι η σφραγίδα, ρε. Τι σφραγίδα? Είναι η σφραγίδα. Άμα δεν μου δώσεις τη σφραγίδα, θα πεθάνεις. Φόβες, βρε, τις υπογραφές. Με τη σφραγίδα. Άμα δεν μου δώσεις, θα πεθάνει. Θα σε πιάσει και θα σε... Έφυγε. Είναι τρελό. Σκοτώσω! Άστο μου! Άστο μου! Θα με σκοτώσω! Κάνει! Θα τα κίνει το πήγο! Θα με σκοτώσω! Πού πήγε? Με συγχωρείτε, κυρία, ξέρετε που είναι εδώ στενοκράτους. Ναι, είναι εδώ δεξιά μόλις, αλλά είναι πάρα πολύ στενά. Για να μπεις θα πρέπει να βρεις τη μηχανή. Γιατί και πώς θα μπεις έτσι μέσα, είναι πολύ στενή η στενοκράτους. Κι άμα την κλέψουνε. Ποιος θα την κλέψει αφού εγώ θα τη φιλάω εγώ. Άμα είναι έτσι. Βέβαια, καλύτερο ντόπερμαν από μένα εδώ δεν υπάρχει. Ναι. Πήγαινε δεξιά, θα το δεις γρήγορα. Πιο γρήγορα μη στενέψεις πιο πολύ και δεν μπορείς να μπεις.
πέφτει τον άλλο. Είναι τρελός, τρελός είναι. Δόξα τω Θεώ, την γλιτώσαμε, Γιάννη. Όλα, θα μου πεις σε μένα, ρε. Το χρήμα. Σε μένα. Είναι πολύ το χρήμα, Σταύρο. Σε μένα δεν θα πεις τίποτα, ρε. Όλα θα τα πεις στην εισαγγελία. Στον εισαγγελέα. Στον εισαγγελέα. Θα σε σκοτώσω, ρε. Σφραγίδα, ρε, που μου βάζεις τις υπογραφές για να παίρνεις τα λεφτά εσύ. Θα σου τη φάω τώρα, τι μου. Αν είχα πολυβόλο θα σε καθάριζα. Αν είχα πιστόλι θα σε έκανα κρανιακό απαράδεκτο. Εσύ μας πήρες τα λεφτά, μας πήρες και τη γυναίκα, ρε. Ποιος είσαι, ρε. Είμαι ο Θεός. Ό,τι μου είπε ο Μάρκος έκανα. Ό,τι σου... Άλλος τη Λίζα την κοπάντησε. Αυτό έλειπε να μείνει μαζί σου. Έχει γούστο, ρε, η γυναίκα, ρε. Έλα, πάμε γρήγορα. Πάμε να τα πεις. Θα τα πεις όλα, θα τα πεις. Πού να τα πω. Στον εισαγγελέα, ρε. Στον εισαγγελέα. Αφού εγώ δεν οδηγώ. Ποιος θα το... Εσύ, είσαι έξω γρήγορα. Πήγαινε στο τιμόνι. Να στο τιμόνι, ο Τσόκο. Γρήγορα, μέσα. Πες μέσα. Και, έτσι, μπράβο. Περίμενε. Τώρα φύγε. Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που ξεκαθάρισαν τα πράγματα και όχι μόνο πήγε κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, αλλά ξανακέρδισες την περιουσία σου. Ειλικρινά χαίρομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε διοικητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά τώρα πρέπει να πάω να κάνω ένα τηλέφωνο στο κορίτσι που με βοήθησε. Να τις κάνεις τις αξίσεις. Μα δεν περνάς στο γραφείο μου να το κάνεις. Όχι, δεν θέλω τσάμπα. Εγώ θέλω να πληρώσω τάλιρο. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε πρόλαβα εγώ, Στάθη. Τι, με πρόλαβες εσύ? Στάθη, πήρα χάπια, πολλά χάπια. Πήρες χάπια? Ναι, Στάθη, έλα. Δεν αντέχω, σου λέω. Μωρή χαπακού έγινες. Περίμενε και έρχομαι. Συγγνώμη, τι κοστάω. Οχ, τι λέω. Σταθή! Λίζα μου!
Λίζα, γιατί το έκανες αυτό. Τόσο πολύ μ' αγαπάς. Γιατί αρβωνιάστηκες τον άλλον. Αχ, σε βαρύνα τα χάπη. Πώς να σε σηκώσω. Κάτσε να σε κουμπίσω το μωράκι. Σιγά, 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 σιγά. Ωχ, τώρα πώς θα βγω. Πρέπει να βγω. Πρέπει να βγω για να ειδοποιήσω τον. Πώς θα βγω, παιδάκι μου. Κάτσε να βγω. Πρόβλημα. Αχ, είναι και βαριά. Να πάρω το. Να πάρω το επιπλώμα. Θα κατάξει τέτοι. Είσαι τέτοι. Ναι. Δεν είναι εκεί. Μας κόψαν τα χάπια. Τι είναι. Εκατόνες. Ελάτε γρήγορα. Θα πεθάνει. Δεν έπρεπε να αυτοκτονήσεις για μένα, αγάπη μου. Σκότωμα θέλω, άτιμος. Δεν κατάλαβα ότι μ' αγαπούσες υπόγεια και κρυφά. Αχ, αγάπη μου. Δεν έπρεπε να αυτοκτονήσεις για μένα, αγάπη μου. Μέσα εκεί! Σας παρακαλώ, κύριε, απαγορεύεται. Εσείς θα περιμένετε εδώ. Εντάξει, εγώ μπορώ να περιμένω μέχρι τη δευτέρα παρουσία, γιατί εγώ την αγαπάω, κύριε! Εντάξει, να την αγαπάτε, αλλά θα περιμένετε εδώ. Θα περιμένω, γιατί την αγαπάω! Ναι, ο ίδιος. Τι? Σε ποιο νοσοκομείο? Ευχαριστώ πολύ. Μη στεναχωριέστε. Όλα πήγαν καλά. Τις κάναν πλήση στο μάγο και τώρα είναι μια χαρά. Αλλά κι εσείς πρέπει να προσέχετε. Μην αναγκάλετε νέα κορίτσια να φτάνω στην αυτοκτονία. Ποιος το... Εγώ με την Παναγία την αγαπάω, γιατρέ μου. Και να σας είμαι ειλικρινής, ακόμα δεν πιστεύω ότι πήγε να αυτοκτονήσει για μένα, ναι. Α, μη μου το λέτε αυτό. 20 χαπάκια πήρε. 20? Μάλιστα. Τότε αγαπιέμαι πολύ, γιατρέ. Πού είναι η χαρά μου που αυτοκτόνησε? Πού είναι? Μην κάνετε έτσι, κύριε. Ησυχάστε. Ησυχάστε, είναι μια χαρά. Ξέφυγε τον κίνδυνο. Να, αυτά συζητάγαμε και με το σύζυγό της. Ο σύζυγός της, αυτός! Λίζα! Λίζα! Θα με σκοτώσει ο πατέρας σου, Λίζα! Εσύ! Από μόνος που σύζυγός της, θα με σκοτώσω, ε! Λε, παπά, θα είσαι σκοτώσει αυτόν που με έσωσε! Καλά σου λέει, παπά! Εγώ έκανα το πάνω για να τη σώσω και θα βρω τον πελάω μου! Πάτε εσύ! Εσύ, γιατί αυτοκτόνησες, ε? Έλα καλέ παπά, δεν είναι ώρα για τέτοια, άντε πήγαινε τώρα. Πού να πάω τώρα που αυτός ξάπλωσε δίπλα σου, θα τον σκοτώσω. Παπά, είμα πήγαινε. Καλά σου λέει, Χριστιανέ μου, πήγαινε, άσε μας να κάνουμε τη δουλειά μας. Μα... Να και εξού, σε παρακαλώ, κάνω έξω το κεφάλι, σε παρακαλώ, σηκωφύγε. Εδώ αμάνα μάνα έκανα να πέσω κάπου στο κρεβάτι μαζί της. Μα δεν ακούς, ας το διάλο, σηκωφύγε. Άσε μας, Χριστιανέ μου, τώρα, θα μας αφήσεις εσύ. Σας παρακαλώ, κύριε. Κλείσε το μαχαίρι. Γεια σας παρακαλώ και εσείς, κύριε, κατεβείτε από το κρεβάτι. Όχι, εγώ πρέπει να κάτσω εδώ για να την υποστηρίξω ηθικά. Σας παρακαλώ, κύριε, πρέπει να μείνω μόνος με την ασθενή, δεν το καταλαβαίνετε. Εντάξει, μισό λεπτό να τραβηχτώ, γιατί είμαι... Εσύ μια ζωή με κυνηγάς, ε. Επειδή εγώ αγάπησα την κόρη σου. Εντάξει, δεν πειράζει, μωρέ, εντάξει. Να ζεις. Δεν μου λες, αν σου ζήτησα συγγνώμη, θα την δεχτείς? Να βγάλουμε και τον ωρό. Ναι. Μπορείς να σηκωθείς. Ευχαριστώ. Σήμερα, ενημερώνοντας την αστυνομία για το συμβάν, έμαθα κάτι για σας. Αστυνομία, μα εγώ δεν έχω καμία σχέση με την αστυνομία. Έχετε όμως σχέση με κάποιες εξετάσεις. Εξετάσεις? Ναι. Τα αποτελέσματα που πήρατε ήταν λάθος. Δεν αφορούσαν εσάς, αλλά κάποια άλλη κυρία. Και επειδή ο γιατρός δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί σας, ειδοποίησε την αστυνομία να σας βρει. Αλλά δε φταίει, η κόρη μου που πήγε και αραβωνιάστηκε για άλλον και είμαι σίγουρος πως ό,τι έκανε γι' αυτόν, τον άλλον τα έκανε. Τον άλλον? Ναι. Και εγώ φεύγω. Αχ.
Σκάφη! Απιού! Με μελέτησες! Σκάφη! Τι θες από μένα? Εσένα θέλω! Να πας στον άλλον! Ποιον άλλον! Σε αυτόν τον πετσοτρίφτη που μου είπε ο πατέρας σου! Όχι, δεν είπα τίποτα εγώ! Σε παρακαλώ που δεν είπες! Έλα, Σκάφη, εγώ εσένα θέλω! Γιατί με θέλεις? Γιατί σε θέλω, σ' αγαπάω! Σ' αγαπάς? Ναι! Καλά! Αγάπη μου! Το μάτι μου! Συγγνώμη!